Τριπλή επίθεση Μητσοτάκη σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και σε ΚΚΕ για το ατόπιμα κουτσούμπα περί Sugar Daddies. Επεισόδια νωρίτερα έξω από τη Βουλή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Ψηφίζεται σε λίγη ώρα το νομοσχέδιο, με πόσες ψήφους αναμένεται να περάσει. Με τρεις διαφορετικές φωνές ο ΣΥΡΙΖΑ για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Τη θέση του κόμματος ανήρτησε στο διαδίκτυο Στέφανος Κασελάκης όταν μιλούσε ο Σοκράτης Φάμελος στη Βουλή. Παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα με νέα δήλωσή του κατά του νομοσχεδίου. Γνωστούς ποινικούς της νύχτας βλέπουν οι αρχές πίσω από τη βόμβα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Αποτύχει διεθρυνήσαμε θύματα, λένε κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες. Πώς τα βενζινάδικα έγιναν ορμητήρια της μαφίας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Επαγγελματίας, μητέρα και σύζυγος. Τρεις συγκινητικές ιστορίες γυναικών που κατέκτησαν τα μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενα κάστρα. Ηχηρά μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ολοκληρώνεται στη Βουλή σε λίγη ώρα η συζήτηση για το νομοσχέδιο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα τόσο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους απέναντι στο νομοσχέδιο. Ιδιαιτέρως επικριτικός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα περί Sugar Daddies του Δημήτρη Κουτσούμπα, τα οποία χαρακτήρισε απαράδεκτα και σεξιστικά. Την ίδια ώρα στο Σύνταγμα και σε άλλες μεγάλες πόλεις πραγματοποιούνται συλλαλητήρια κατά του νομοσχεδίου, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν επίσης οι ταυτόχρονες παρεμβάσεις των Φάμελου, Κασελάκη και Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και η έκρηξη τα ξημερώματα σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με την Κατερίνα Κανάκη που παρακολουθεί τη συζήτηση στη Βουλή. Ο Ραφαήλ Κάμπερ βρίσκεται στο Σύνταγμα, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται νέα φοιτητική πορεία. Ενώ ο Αντώνης Γιώκας έχει όλο το παρασκήνιο για τις ταυτόχρονες τοποθετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε και την Ιρα Ορχάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ για τον πόλεμο της μαφίας στα βενζινάδικα. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στη Βουλή, καθώς σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και Κατερίνα Κανάκη, η τόνη κατά τη διάρκεια των ομιλιών του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών ανέβηκαν κατακόρυφα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα, να εξαπολύει μια τριπλή επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακριβώς επί της ουσίας είχαμε ένα τριπλό μέτωπο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος να σας πω ότι επιτέθηκε τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΑΣΟΚ με φόντο την απόφασή τους να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και στο ΚΚΕ, στον κύριο Κουτσούμπα προσωπικά, με φόντο βεβαίως την αναφορά σε Sugar Daddies. Ιδίως αναφορικός με το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι ήταν αρκετά αιχμηρή, θα λέγαμε, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος και κατήγγειλε την μεταστροφή, όπως είπε, του κυρίου Ανδρουλάκη και την επιλογή του να μην ψηφίσει τελικώς το νομοσχέδιο. Είχαν μάλιστα και μια θερμή αντιπαράθεση, Βασίλη. Λοιπόν, Κατερίνα, μένεις μαζί μας να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με τις σκληρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε. Σε μια εφόλιστη σύλλη σύγκρουση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εξελίχθηκε η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, υπενθυμίζοντας ότι έχει σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με τον Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι. Να μην γίνει αυτό. Καλά να τα λέει ο κύριος Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κύριος Κασελάκης. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά, να τα πούμε όλα μαζί στην αρχή? Για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι λίγοι κολλητοί σας, κάποια φαντς και κάποια κολέγια. Και φαντάζομαι ότι ο ίδιος άλλες σκέψεις είχε, αλλά με το που βούτυξε στο μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει ο άνθρωπος, προσαρμόστηκε.
Η σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σοκράτη Φάμελο έλαβε προσωπικά χαρακτηριστικά. Μεταφέρθηκε και στο δάνειο που χορήγησε στα κομματικά μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, το οποίο και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Πρώτη φορά που συναντήθηκα με την επαγγελματική σας καριέρα ήταν ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Δάνεια Κομμάτων. Όταν ήρθε το απλήρωτο δάνειο του κύριου Καχανίων, που είχατε 10 χρόνια να το πληρώσετε. Τα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει ο δικός σας αρχηγός να λύσει με το πόθεν αίσχυς του, δεν θα τα κρύψετε μέσα από τέτοιες προσωπικές επιθέσεις. Επομένως, καλά ξεμπερδέματα τώρα για τα δικά σας προβλήματα. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαιτίας της άρνησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο μετά από πολλαπλούς ελιγμούς. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα που αφορούν στην αναβάθμιση των δημοσίων ΑΗ. Και για να πάμε να μετρηθούμε τελικά. Πόσα από αυτά θα ψηφίσετε, κύριε Ανδρουλάκη? Αν το ΠΑΣΟΚ είναι η μηχανή του χρόνου, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον της πολιτικής. Γι' αυτόν δουλεύει ο χρόνος ανάποδα. Θα στηρίξουμε όσα άρθρα θεωρούμε ότι βρίσκονται προς τη θετική κατεύθυνση ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Θα καταπιείτε και τα ψέματα που φορτώνουν στον ελληνικό λαό οι μηντιακοί σας φραγίωνες. Μας είπατε πάλι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι τα μίντια διαστρεβλώνουν τις θέσεις σας. Ποια θέση σας από τις τέσσερις, γιατί έχετε απομετρήσει τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Κουμουντούρου και Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να ανεβάσουν την αντιπολιτευτική ένταση στον δρόμο προς τις ευρωκάλπες. Λοιπόν, Κατερίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ρελάν σήμερα. Ανακοίνωσε πως η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, προφανώς θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τις διαφορετικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια κίνηση η οποία, σύμφωνα με τα γαλάζια στελέχη, έχει ως στόχο να καταδείξει την υποκρισία του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και συνολικώς αντιπολίτευσης. Καθώς να σας πω ότι έχει κατατεθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη γαλάζια παράταξη για όλα τα άρθρα, προκειμένου να φανεί κατά πόσο τελικώς η αντιπολίτευση συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ πρέπει να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι μόνο λιγοστά άρθρα στο νομοσχέδιο αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το 85% του νομοσχεδίου αφορά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Από εκεί και πέρα, να σας πω όμως ότι η αντιπολίτευση δεν αλλάζει στάση. Αναμένεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο με όλα τα κόμματα ουσιαστικά να καταγγέλουν ένα αντισταγματικό νομοσχέδιο, αλλά και να καταλογίζουν στην κυβέρνηση απόπειρα εξυπηρέτησης συμφερόντων, Βασίλη. Λοιπόν, Κατερίνα, να παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μην κάνετε όνειρα ότι αν γίνει νόμος αυτή η ταξική εξόντωση των μαθητών, αυτό θα κρατήσει για πολύ. Δεν θα σας το επιτρέψει ο ίδιος ο λαός, η ίδια η νεολαία, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο τιμοκατάλογος των πτυχίων που συνοδεύει την ίδρυση των ιδιωτικών αργά ή γρήγορα στοχεύεται να επεκταθεί και στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Ο κύριος Κυριακάκης είπε ότι 10 διεθνή πανεπιστήμια παρακαλάνε. Θέλουν, στέλνουν στο Υπουργείο email, θέλουν το Harvard, Σορβόνη, όλοι να το ταραθούν στην Ελλάδα. Βρήκαν τη γη της επαγγελίας. Και το ρωτώ. Δώσ' μου τα email της πρόθεσης των πανεπιστημίων. Ποια είναι τα πανεπιστήμια? Πάλι μίλησε για μπαχαλάκηδες, για κουκουλοφόρους. Πάλι προσπάθησε να καλλιεργήσει μια εικόνα για το πανεπιστήμιο, για το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως αυτή την οποία καλλιεργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια η παράταξή σας, την εικόνα της συκοφάντησης και της απαξίωσης, με προφανή σκοπό βεβαίως να περάσετε πιο εύκολα στην κοινή γνώμη τη σημερινή αντικοινωνική σας αντιμεταρρύθμιση. Λοιπόν, Κατερίνα, από τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης καταλαβαίνω πως δεν αναμένονται εκπλήξεις στην απόψινη ψηφοφορία, δηλαδή θα μείνουμε στους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μετράμε αντίστροφα για την διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Γύρω σε 9 η ώρα θα ανοίξει η κάλπη. Να σας πω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο να γίνει νόμος του κράτους με τις 158 θετικές ψήφους από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ναι, θα πει και ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς. Επομένως, το σκορ το τελικό αναμένεται εκτός απρόπτου πάντοτε να πάει στις 159 ψήφους. Να σας πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ότι
την ώρα που εδώ στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η μαραθώνια τρίμερη συζήτηση, σε μια παραδιπλανή αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει εκτάκτως. Πρόκειται για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσία και του Στέφανου Κασελάκη, με τους βουλευτές και τον πρόεδρο του κόμματος να κάνουν επί της ουσίας μια αποτίμηση όλης αυτής της τρίμερης συζήτησης, Βασίλη. Καταρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και έξω από το Κοινοβούλιο έχουν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι φοιτητές που αντιδρούν στο νομοσχέδιο. Εκεί βρίσκεται ο Ραφαήλ Κάμπερ, διότι Ραφαήλ, νωρίτερα είχαμε ένταση και επεισόδια εκεί μετά τη μεγάλη φοιτητική πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Βασίλη, βρισκόμαστε στο Σύνταγμα, όπου είναι συγκεντρωμένοι από τις 2 η ώρα το μεσημέρι η φοιτητική πορεία. Οι φοιτητές λοιπόν περιμένουν να ακούσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πορεία ξεκίνησε από τα προπύλαια στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Συμμετείχαν πάνω από 10.000 φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της πορείας ξεκίνησαν στην οδό στα 2 επεισόδια, όταν κουκουλοφόροι έριξαν μολότοφ σε ομάδα ΙΜΕΤ που βρίσκονταν κοντά στην πορεία. Οι άνδρες της Ελλάς έκαναν χρήση δακρυγόνων και προχώρησαν σε 9 προσαγωγές. Στη συνέχεια όμως, όταν η πορεία έφτασε στο Σύνταγμα, ένα μεγάλο κομμάτι που πλησίασε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, όπου βρισκόταν δημιουργία των ΜΑΤ, ξέσπασε νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων. Εκεί κάποιοι εξ αυτών πέταξαν βόμβες, μολότοφ και πέτρες προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ εκείνοι απάντησαν με χρήση χημικών για να τους απομακρύνουν. Μάλιστα, σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα, από τις οποίες προέκυψαν 8 τραυματισμοί. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Η ατμόσφαιρα στο σημείο ήταν αποπνικτική από τα χημικά, ενώ οι καταστηματάρχες κατέβασαν ρολά για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Όπως μας λένε οι φοιτητές, ακόμα και αν ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο, δεν θα κάνουν πίσω. Αντιθέτως, θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις και τις καταλήψεις, Βασίλη. Λοιπόν, Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ήρεμα τα πράγματα αυτή την ώρα, όπως βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή, που σε λίγη ώρα θα ψηφιστεί. Θα τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και θα πάω, κυρίες και κύριοι, αμέσως στον Αντώνη Γκιώκα, καθώς σήμερα είδαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται για το νομοσχέδιο με 3 σχεδόν ταυτόχρονες παρεμβάσεις. Αντώνη, ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής, ο Στέφανος Κασελάκης με βίντεο στο TikTok και με γραπτή δήλωσή του Άλεξη Τσίπρας. Τι συνέβη, Αντώνη? Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η Κουμουνδούρου, δηλαδή να έχει το Σωκράτη Φάμελο και να συγκρούεται μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, να ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο στο οποίο αναφέρει τις θέσεις του κόμματος του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης δεν κάνει αναφορά στο άρθρο 16 ρητική κατηγορηματική, κάτι το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο, και εξηγεί για ποιο λόγο, ενώ ο ίδιος φοιτησε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, είναι κατά του νομοσχεδίου. Αντώνη, να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Στέφανος Κασελάκης, και επιστρέφουμε. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, σπούδασα στην Αμερική σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο με υποτροφία. Τότε γιατί είσαι κατά του νομοσχεδίου, θα ρωτήσετε. Η απάντηση είναι απλή. Στο εξωτερικό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με τεράστια κεφάλαια και ένα πάρα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι αυτή η αντισυνταγματική μπίζνα που στείνει η Νέα Δημοκρατία, με πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ που δίνουν πτυχία franchise. Για εμάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι αρπαχτή. Είναι το θεμέλιο για το αύριο της Ελλάδας μας. Λοιπόν, Αντώνη, και σχεδόν την ίδια ώρα είχαμε τη γραπτή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, και είναι η πρώτη φορά που ο πρώην Πρωθυπουργός παρεμβαίνει σε θέμα επικαιρότητας, Αντώνη. Ναι. Μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη φορά, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μια σκληρή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, με ρητή αναφορά στο άρθρο 16, και αυτό από τη μεριά του λέει πάρα πολλά. Με αυτόν τον τρόπο, Βασίλη, ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνει ότι θα είναι παρόν στα μεγάλα ζητήματα του τόπου, όποτε βέβαια ο ίδιος κρίνει. Και μάλιστα τώρα μπορούμε να δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί σήμερα μια αντιδραστική ρεβάνς, νομοθετεί τη δυνατότητα ίδρυσης κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρακάπτοντας το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Είπαμε, η αναφορά στο άρθρο 16 από τη μεριά του πρώην Πρωθυπουργού είναι σαφή. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει επισκιάσει η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί Sugar Daddies, που θα ψάχνουν οι φοιτήτριες για να πληρώσουν τα δίδακτρα των πανεπιστημίων.
Πανεπιστημίων. Ο κ. Κουτσούμπας επανήλθε σήμερα στη Βουλή, φέρνοντας μάλιστα και φωτογραφίες με τέτοιες αγγελίες από το εξωτερικό. Με τον Πρωθυπουργό να εξαπολύει ιδρυμία επίθεση κατά του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, λέγοντας πως πρόκειται για μια απαράδεκτη και σεξιστική δήλωση. Για τη στήριξη του κ. Κουτσούμπα επιστρατεύτηκε και η Αλέκα Παπαρίγα σε μια σπάνια παρέμβασή της. Για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας. Με τα σφοδρά πυρά εναντίον του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο το σάλο που έχει ξεσπάσει, πήρε θέση για τις αναφορές του Γενικού Γραμματέως του ΚΚΕ σε Sugar Daddies. Τιμή. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Απλά να ξέρετε ότι δεν θα παραμένετε άλλο. Στο απειρόβλητο, ως δήθεν δύναμη εξυγχρονισμού, η οποία είναι υπεράνω κριτικής. Νωρίτερα στη Βουλή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και με τον θόρυβο των αντιδράσεων να μην έχει κοπάσει, διασταύρωσε τα ξύφη του με την Άντια Γιανακοπούλου. Η διαρκής προσπάθεια να βρίσκονται ατάκες, είτε για το TikTok, είτε για το Λούμπεν, δυστυχώς δεν περιμέναμε ότι θα σας οδηγήσει σε τέτοιες εκφράσεις, το περιεχόμενο των οποίων ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Τις καταθέτω παρακαλώ. Στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε. Τον Δημήτρη Κουτσούμπα στήριξε η Αλέκα Παπαρίγα, η οποία απάντησε στις πρωινές αναφορές της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ ότι η πρώην Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ δεν θα έκανε τέτοια δήλωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ανεξάρτητα ποιος είναι Γενικός Γραμματέας, έχει διαχρονικά καταγγείλει τα δίκτυα τα οποία επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να εκπορνεύσουν νέες γυναίκες και άνδρες. Η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην πρωινή ζώνη, καυτηρίασε τις θέσεις που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Προσβάλλει. Και η χθεσινή δήλωση σίγουρα κάνει και κάτι χειρότερο. Απενεχοποιεί στο δημόσιο διάλογο πιθανά σχετικά επιχειρήματα, τα οποία κάποιος ίσως θελήσει να χρησιμοποιήσει. Κριτική για τις δηλώσεις Κουτσούμπα άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γνωστούς ποινικούς της νύχτας βλέπουν οι αρχές πίσω από τη βόμβα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Από το τυφλό χτύπημα, όλη η γύρω περιοχή σε ακτίνα άνω των 50 μέτρων θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο και αποτύχει η διευθυνήσαμε θύματα, καθώς εκείνη την ώρα στο πρατήριο βρίσκονταν υπάλληλοι αλλά και πελάτες που έβαζαν βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Με ένα τυφλό χτύπημα με μεγάλη ισχύως βόμβα, άγνωστοι να τίναξαν τα ξημερώματα μάντρα βενζινάδικου στο Πειραιά, αδιαφορώντας για τη ζωή υπαλλήλων και πελατών που βρισκόνταν εκείνη την ώρα στο σημείο. He put some fuel, some benzina, and I was going out from the gas station when the explosion happened. So I came out from the car. Everything was black, smoke, black smoke. The right side of my car was broken. And I had some pieces of glass that felt on my back. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, η οδός Ομυρίδου Σκυλίτση, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σπασμένες τζαμαρίες, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και διαμερίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Κατά τις 3 και 4, ένας εκοφαντικός θόρυβος, σπάσαν τα τζάμια στο διαμέρισμα, γεμίσαμε καπνούς, μύριζε μπαρούτι. Και κατεβαίνοντας κάτω, είδαμε τα αυτοκίνητά μας κατεστραμμένα. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν εξεράγει ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθέτησαν άγνωστοι σε μαντρότυχο που χωρίζει το βενζινάδικο με ένα οικόπεδο. 3 και 4 ακούω ένα δυνατό θόρυβο, τρόμαξα και σπάσαν όλα τα τζάμια. Και νομίζαμε ότι έγινε σεισμός στην αρχή. Αλλά μύριζε πυρίτιδα. Από το οστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις σε ακτίνα άνω των 50 μέτρων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σήκωσε στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά. Δυνατό θόρυβο, κοιμόμασταν εκείνη την ώρα. Ξυπνήσαμε έντρομοι, βγήκα στο σαλόνι να δω τι γίνεται. Είχαν κατέβει τα παράθυρα. Ξεριζωθήκαν από το. Βγήκε ο σοβάς εντελώς. Οι πυροτεχνουργοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών δεν εντόπισαν υπολείμματα της βόμβας και εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε μασούρι δυναμίτιδας. Εάν πραγματικά αυτοί που τοποθέτησαν
αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Μετσινάδη που ήθελαν να κάνουν πάρα πολύ κακό, θα μπορούσαν να το κάνουν θέτοντας, αποθέτοντας τον εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στις αντλίες. Mm-hmm. Οπότε αυτό ίσως εκλαμβάνεται ως ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Το τμήμα εκβιαστών που έχει αναλάβει την υπόθεση κάνει φιλοκευτερό το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, την υπόθεση για να λάβει το τμήμα εκβιαστών. Μαζί μου είναι η Ήρα Ορχάνη για να δούμε, Ήρα, τι εξετάζουν οι αρχές, διότι δεν ξέρω αν βλέπουν πίσω από την τυφλή επίθεση τον πόλεμο που μένεται ανάμεσα στα μέλη της Greek Mafia, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται η σχέση που έχει η μαφία με την εμπορία καυσίμων. Το γεγονός λοιπόν ότι την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών Βασίλη δείχνει και τον προσανατολισμό των ερευνών, με τις αρχές να εξετάζουν αυτό που ακριβώς είπε, σε αν η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται σε αυτόν τον πόλεμο που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στον χώρο της νύχτας, με σκοπό τι άλλο τον έλεγχο των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τέτοιο χτύπημα. Αυτή ήταν η χρονικά τελευταία επίθεση με την τοποθέτηση λοιπόν της βόμβας σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Δύο μήνες πριν, στις 14 Ιανουαρίου, είχαμε στο Νέο Κόσμο την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον οποίο εκτέλεσαν άγνωστοι με Καλάσνικοφ, την ώρα που ήταν έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων του. Το καλοκαίρι που μας πέρασε και συγκεκριμένα στις 10 Ιουνίου, τέσσερις ένοπλοι έκαναν έφοδο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο. Υποχρέωσαν τον υπάλληλο και έναν οδηγό να μπουν μέσα στο κατάστημα και πυρπόλησαν 3 βιντεοφόρα οχήματα. Λίγο νωρίτερα, περίπου 6 μήνες νωρίτερα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2022, ένα γιόταχη περνά έξω από βενζινάδικο στα γλυκά νερά και ένας από τους επιβαίνοντες πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα, με τις αρχές τότε να βλέπαν πίσω από αυτήν την επίθεση ένα έτσι προειδοποιητικό, θα λέγαμε, χτύπημα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο βενζινάδικο ανήκει στην οικογένεια του Γιώργου Μίτσου, επίσης ένα μεγάλο βαρύ όνομα στον χώρο της νύχτας, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων του στον Γέρακα στις 25 Ιουνίου του 2022, γαζώθηκε για εκείνος με 15 σφαίρες όταν μόλις είχε φτάσει στο βενζινάδικό του. Άρα λοιπόν οι αρχές Ήρα προσπαθούν να συνδέσουν αν όλα αυτά συνδέονται και μεταξύ τους, όλες αυτές οι επιθέσεις και ενδεχομένως τι σχέση μπορεί να έχει η μαφία και με το εμπόριο καυσίμων. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα κυρίες και κύριοι, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένα μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε και κατασκεύαζε νοθευμένα ποτά και καύσιμα. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα και αναζητούνται ακόμα 10 μέλη της οργάνωσης. Το κύκλωμα έχει χωριστεί σε 3 υποομάδες. Οι 2 ασχολούνταν με τα νοθευμένα καύσιμα, είτε έφερναν ειδικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία, είτε τους κατασκεύαζαν στα εργαστήρια που είχαν φτιάξει. Και η τρίτη ομάδα διοχέτευε στην αγορά ποτά μπόμπες. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που νόθευε καύσιμα αλλά και αλκοολούχα ποτά με χημικά προϊόντα που έφερνε παράνομα από τη Βουλγαρία, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στον Ασπρόπυργο, όπου εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από το εξωτερικό εθιλική αλκοόλ για ποτά και καύσιμα παράνομα. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα και αναμένεται ακόμα άλλοι 10 να συλληφθούν. Το κύκλωμα είχε διακινήσει πάνω από 261 τόνους χημικών διαλυτών, ενώ τα διαφυγόντα κέρδη από φόρους και δασμούς ξεπερνούν τα 1.200.000 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε 6 πρατήρια καυσίμων στη Δυτική Αττική, βρήκαν και κατέσχεσαν 85.265 λίτρα χημικών διαλυτών, 12.101 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης χωρίς παραστατικά, 5.762 λίτρα ηθυλικής αλκοόλης, 746 λίτρα λοιπόν αλκοολούχων υγρών. Στην κατοχή του κυκλώματος βρέθηκαν επίσης 12 οχήματα, 4 φορτηγά, 2 βιτιοφόρα, 4 καραμπίνες, 8 κινητά τηλέφωνα και 78.955 ευρώ. Επειδή υπήρχαν πολλές παραομάδες και υπήρχαν πολλοί διακριτοί ρόλοι, άλλα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί θα συλληφθούν ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας. Άτομα τα οποία από τις ειδικές ομάδες ελληνικής αστυνομίας ήδη αναζητούνται και καταζητούνται. Και προχώρησαν στη σύλληψη 20 μελών της οργάνωσης ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως αρχηγό. Ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 10 μέλη που είχαν διακριτούς ρόλους για την προμήθεια, παραγωγή και διακίνηση των παράνομων ουσιών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν σέβονται τη ζωή και την περιουσία των συνανθρώπων τους.
τα λαθασμένα ποτά έχουν οδηγήσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους στο νοσοκομείο και ακόμα και στο θάνατο. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποιούσαν και τις δραστηριότητές τους ένα χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στον Ασπρό Πύργο, δύο αποθηκευτικούς χώρους στη Δυτική Αττική, αλλά και τρίτο χώρο που υπήρχε η έδρα εταιρείας. Η αστυνομία βρήκε αποθηκευτικούς χώρους σε ένα τεράστιο εργοστάσιο, όπου μέσα υπήρχε και επεξεργασία όλων αυτών των υλών για να μπορέσουν να αποκομίσουν το παράνομο κέρδος. Όλα αυτά με παρουσία του εισαγγελέα κατασχέθηκαν. Σε βάρος των 20 μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και λαθρεμπορία υγρών καυσίμων και εθυλικής αλκοόλης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης θα κάνουν πρεμιέρα την ερχόμενη Τρίτη τα απογευματινά χειρουργεία. Ενώ σειρά αναμένεται να πάρει και ευαγγελισμό στην Αθήνα. Ωστόσο, γιατροί και νοσηλευτές προειδοποιούν πως το μέτρο δεν θα λειτουργήσει. Καθώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές αλλά και σε προσωπικό. Το οποίο, όπως λένε, δεν επαρκεί ούτε για τις πρωινές εφημερίες. Και αμφιβάλλουν αν τελικά θα μειωθούν και οι τεράστιες λίστες αναμονής των χειρουργείων. Καμπανάκι κινδύνου κρούν γιατροί και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για υποστελεχωμένες χειρουργικές κλινικές και κλειστές αίθουσες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε καν τα πρωινά τακτικά χειρουργεία. Συζητάμε για τον ευαγγελισμό, για ένα νοσοκομείο που έχει 5 χειρουργικές αίθουσες κλειστές από το 2014, το δεν μπορεί να δώσει λύση και να αποσυμφορήσει τη λίστα των χειρουργείων. Την ίδια στιγμή, ο Υφυπουργός Υγείας, μιλώντας στο Άξιον 24, αναφέρει πως όχι μόνο το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων θα λειτουργήσει, αλλά και ότι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας δεν υπάρχει καν αναμονή για το τακτικό χειρουργείο, αναφερόμενος ειδικά στον Ευαγγελισμό. Και σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας δεν έχουμε καν αναμονή για να χειρουργηθούν στο τακτικό χειρουργείο. Χειρουργική κλινική στον Ευαγγελισμό. Υπάρχουν διαφορετικοί χειρουργικοί κλινικοί. Μία έχει αναμονή, η άλλη δεν έχει αναμονή. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου την ερχόμενη Τρίτη, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για υποστελέχωση, θεωρώντας πως ένα τέτοιο μέτρο δεν πρόκειται να αποσυμφορήσει τις τεράστιες λίστες αναμονής. Οι αναισθησιολόγοι και 6-7 άτομα από τον αισθησιολογικό, ζήτημα να μπορέσουν να βάλουν 2 αίθουσες την εβδομάδα βάσει και των εφημεριών. Για μια λίστα 9.000 χειρουργείων που συζητάμε τώρα ότι υπάρχουν μόνο στο Παπαγεωργίου, αυτή η λίστα θα εξαντληθεί, αν πάει μόνο με την απογευματινή λειτουργία, σε καμιά 5-10 χρόνια. Οι ιατροί από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας δηλώνουν πως είναι ανέφικτο να λειτουργήσουν απογευματινά χειρουργεία τη στιγμή που το προσωπικό δεν επαρκεί, όπως λένε, ούτε καν για τα πρωινά τακτικά. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να βγάλουμε το πρωινό ωράριο, δεν μπορούμε να βγάλουμε τις εφημερίες μας, είναι αδιανόητο για μας η ύπαρξη και απογευματινών χειρουργείων. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά η λύση αυτής της εξίσωσης, δηλαδή με το ίδιο προσωπικό το οποίο δεν φτάνει για τα πρωινά θα λειτουργήσει και το απόγευμα. Αυτή είναι η ένστασή μας. Το προσωπικό στο δικό μας νοσοκομείο έχει χρωστούμενες άδειες από το 2021, μόνο για την πρωινή λειτουργία. Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του στηρίζει σταθερά το μέτρο, με τον Υφυπουργό να δηλώνει βέβαιος πως πολύ σύντομα αυτό θα λειτουργήσει. Φαίνεται ότι υπάρχει το προσωπικό σε πολλά νοσοκομεία της χώρας να το στηρίξουν αυτό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, όλο ένα και περισσότερα νοσοκομεία εκδηλώνουν ενδιαφέρον ώστε να ενταχθούν στο θεσμό των απογευματινών χειρουργείων. Το πόρισμα του ΚΚΕ για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κυρίες και κύριοι, παρέδωσε σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Αριοπάγο, κάνοντας λόγο και για ευθύνες πολιτικών προσώπων. Πάμε στη Γεωργία Κακή που έχει πληροφορίες. Γεωργία. Πράγματι, Βασίλη, στις 12 το μεσημέρι πήγε στον Αριοπάγο ο κύριος Κουτσούμπας στο προγραμματισμένο ραντεβού του με την ανώτατη εισαγγελική λειτουργό για να της καταθέσει το πόρισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για την τραγωδία των Τεμπών. Εξερχόμενος από το Θέμιδο Σμέλαθρον, ανέφερε πως μέσα στο πόρισμα υπάρχουν ενδείξεις αλλά και νέα στοιχεία που επιρρύπτουν ευθύνες σε υπουργούς και της τωρινής κυβέρνησης αλλά και σε πολιτικά πρόσωπα προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα από την περίοδο από το 2009 μέχρι το 2023. Οι ευθύνες είναι για τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης, για την έκρηξη που ακολούθησε αλλά και για τα όσα λέγονται για την προσπάθεια συγκάλυψης. Που όλα αυτά, να πούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε μια ενιαία δικογραφία στην ποινική δικαιοσύνη και αφορούν το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών διαπαραλήψεως από το οποίο και έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Βασίλη. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μόλις κατέθεσε το πόρισμα του ΚΚΕ στον Αεροπάγο. Θεωρούμε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι υπάρχουν στοιχεία και νέα στοιχεία
σε αυτό το πόρισμα καταγεγραμμένα, τα οποία αναδεικνύουν εκτός από πολιτικές, ποινικές κυρίως ευθύνες υπουργών της σημερινής κυβέρνησης, προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και άλλων προσώπων, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Και αυτά τα στοιχεία αφορούν και το πώς φτάσαμε τη μέρα της τραγωδίας των Τεμπών να γίνει αυτή η σύγκρουση των δύο τρένων που στήχησε σε 57 αθώες ψυχές τη ζωή, αλλά και την έκρηξη και την απόπειρα σε συνέχεια της συγκάλυψης. Σε οριακή φάση έρχονται οι ελληνορωσικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι, μετά το προκλητικό μήνυμα της Μαρία Ζαχάροβα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας επικαλέστηκε μέχρι και το Μίκη Θεδωράκη για να εκφράσει την ενόχλησή της Μόσχας για τη δήλωση στήριξης του Πρωθυπουργού στην Ουκρανία. Τεντώνει το σχοινί των ελληνορωσικών σχέσεων το Κρεμλίνο. Μικρύβοντας την ενόχλησή της για όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ρωσική επίθεση στην Οδυσσό, η Μόσχα απάντησε με προκλητικό ύφος τον Πρωθυπουργό, κάνοντας αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη. Πρώτον, δεν τρομοκρατήσαμε και δεν τρομοκρατούμε την Ελλάδα ή οποιονδήποτε άλλον. Στο σοβιετικό ρωσικό σχολείο μου, στο συνηθισμένο μάθημα μουσικής για κάθε μαθητή μας, πέρασα από τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Γνώριζα τόσο τη μουσική του όσο και τη μοίρα του. Ήταν και αυτός εχθρός της Ευρώπης, της ναζιστικής Ευρώπης. Προδώσεις, Κυριάκο, τη μνήμη της ελληνικής αντίστασης. Είναι η λιμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ομοφωνίας να στηρίξουμε την Ουκρανία και με αμυντικό υλικό. Ήμουνα στην Ουκρανία για 7 ώρες και μετά έφυγα από την Ουκρανία, όπως φεύγουν και όλοι οι ξένοι ηγέτες που την έχουν επισκεφτεί. Οι άνθρωποι αυτοί όμως στην Οδυσσό ζούνε. Ζούνε με τις ρωσικές επιθέσεις κάθε μέρα και πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα, αν μη τι άλλο, να μπορούν να αμυνθούν. Παρά τις ήδη τεταμένες σχέσεις των τελευταίων ετών με αφορμή και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η επίθεση στην Οδυσσό, παρουσία της ελληνικής αποστολής, διεύρυνε περισσότερο το σχίσμα μεταξύ Αθήνας και Μόσχας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ελληνορωσικές σχέσεις, αυτές είναι, ορίζονται από τη θέση της Ελλάδος στο δυτικό, στο ευρωατλαντικό σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά κάποτε θα ξεπεραστούν. Αν και βλέπω ότι όλο και περισσότερο επιδεινώνεται η κατάσταση. Βρίσκεται ο επικεφαλής μιας κυβερνήσεως χώρας μέλους του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα και προς την Αθήνα εμπράκτος οι Ρώσοι. Η Ελλάδα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να απουσιάζει από την ευρωπαϊκή προσπάθεια στήριξης στον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα, καθώς σήμερα γιορτάζουν οι γυναίκες. Αυτή η Παγκόσμια ημέρα είναι αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματα, για τις μάχες που δίνουν καθημερινά στη δουλειά, στο σπίτι αλλά και την οικογένεια. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε γυναίκες που εργάζονται σε αυτά που ονομάζαμε μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και μιλούν για τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, αφού είναι εργαζόμενες, είναι μητέρες, είναι και σύζυγοι. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, συναντήθηκε με 5 γυναίκες στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησε μαζί τους για τα θέματα που απασχολούν σήμερα τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Το θέμα είναι να αγαπάς αυτή τη δουλειά. Επί 7 χρόνια η Μαρία Γαλατσοπούλου, κάτοχος διπλώματος οδήγησης 4ης κατηγορίας, προσπαθούσε να πείσει τους ενδυνάμει εργοδότες της ότι μπορεί κάλλιστα να σταθεί στη θέση της οδηγού λεωφορείου. Μέχρι που το όνειρό της έγινε πραγματικότητα και εδώ και 13 χρόνια εργάζεται ως οδηγός αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές σαν γυναίκες. Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά σε αυτό το κλάδο. Αλλά εντάξει, το κατάφερα. Όταν θέλεις κάτι πολύ, επιμένεις, το ψάχνεις. Τα καταφέρνεις στο τέλος. Μας κοιτάνε λίγο σαν τη μύγα μας στο γάλα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί. Η Γεωργία Νάστα, ιδιοκτήτρια μεταφορικής εταιρείας και οδηγός Νταλίκας στα τελευταία 20 χρόνια, εξηγεί πώς βρίσκει τη δύναμη ως γυναίκα να επιβιώνει σε έναν ομολογουμένο αντροκρατούμενο χώρο. Βασικά δεν ξεκίνησε με σκοπό να ασχοληθώ με την Νταλίκα συγκεκριμένα, γιατί εγώ είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, χημικός είμαι. Απλά ήταν η δουλειά του μπαμπά. Σε έναν χώρο αμυγός αντροκρατούμενο κατάφερε να επικρατήσει και η Χριστίνα Γκαγιά, ιδιοκτήτρια βουλκανιζατέρ. Πλέον 26-27 χρόνια, είμαι από το 1996, από τότε που ήρθα εδώ στο κατάστημα του πατέρα μου και είμαστε πλέον 50... έτσι εδώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με 5 γυναίκες στο Μέγαρο Μαξίμου. Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η στήριξη των οικογενειών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ενώ επιτάμπητο στέθηκε και το ζήτημα του MeToo ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών. Εμείς όταν
ήρθαν πάνω από το 19, το πρότυπο που κάναμε τότε μάλιστα και σε εποχές που ακόμα δεν είχαμε ουσιαστικό πρόβλημα ακρίβειας, ήταν να δώσουμε το επίδειγμα γένας, τα 2.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα τώρα τα αυξήσαμε και αναδρομικά για όσες γέννησαν το 2023. Στη συνάντηση μετήχαν η δικηγόρος Μαυρόχη Καρμέλα, η Ιουλία Αναστασίου, εργαζόμενη σε φαρμακοβιομηχανία, η συνταξιούχος Γαριφαλιά Παπαρά, η Ιωάννα Λαψάνη, πολιτικός μηχανικός και η Αργυρό Κουτσουράδη, νέα αγρότησα. Σε εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Τις επόμενες εβδομάδες θα σας παρουσιάσουμε μαζί με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων μια αρχική σκέψη. Το επίπεδο της εθελοντικής στράτευσης, ξεκινώντας από δόκιμες αξιωματικούς με συγκεκριμένες ειδικότητες. Το επόμενο βήμα θα είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό, το μέτρο να επεκταθεί, όπως είπε, και σε ευρύτερα τμήματα του γυναικείου πληθυσμού. Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, συμβουλές από διάσημους ηθοποιούς που έχουν υποδηθεί στο παρελθόν τον πρόεδρο της Αμερικής, αναζήτησε ο Τζο Μπάιντεν εν ώψη της ομιλίας του για την κατάσταση του έθνους. Ο Μπάιντεν συνομίλησε με τους στάρ του Χόλιγουντ όπως ο Μάικλ Ντάγκλας, ο Μόργαν Φρίμαν και η Τζίνα Ντέιβις, που το αποκάλυψαν τι πρέπει να προσέξει στο λόγο του. Όταν ήρθε η ώρα για το διάγγελμα του Μπάιντεν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για να λάβει τις οργισμένες αντιδράσεις από τον Αμερικανό μεγιστάνα, αλλά και από το δεξί χέρι του Ρώσου Προέδρου, τον Δημήτρη Μετβέντεφ. I never spoke to so many presidents all at one time. Some of you might know what a big speech like I have to do is coming up State of the Union. Any advice you have for me, my delivering my speech? Με ένα συνήθιστο επικοινωνιακό σόου συνέχισε την προεκλογική του καμπάνια ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποζήτησε συμβουλές για την πολυαναμενόμενη ομιλία του προς το έθνος από ηθοποιούς που υποδίθηκαν στο παρελθόν έναν Αμερικανό πρόεδρο σε χολιγουντιανή παραγωγή. Well, sir, in my capacity as president, all I had to deal with was a meteor. Hope is the strongest voice we have on this thing. Ο Μόργαν Φρίμαν έσυρε το χορό, ενώ χαμόγελα προκάλεσε και ο Μάικλ Ντάγκλας, που επικεντρώθηκε στη στοργική σύντροφο που στηρίζει έναν ισχυρό άνδρα. Mr. President, from my experience of being commander-in-chief, I learned that having a loving partner changes everything. And don't forget to save a dance for the first lady in the East Room. Τη σκυτάλη παρέλαβε στη συνέχεια η εντυπωσιακή Τζίνα Ντέιβις, που είπε στον Αμερικανό πρόεδρο όχι πια δάκρυα. No, when I was president, it seemed like every week there was some new crisis that I had to face. You did a hell of a job. There's no crying in politics. Well, what I hope is my politics doesn't make anybody else cry. Όταν ήρθε η ώρα πάντως για την κανονική ομιλία του Μπάιντεν στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το κλίμα δεν ήταν τόσο φιλικό. Oh, you don't think so? Άκουσε γιουχαίσματα από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του οποίου καταφέρθηκε με σφοδρότητα. My predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." Bowing down to a Russian leader. Δεν όρθωσε ανάστημα στον Πούτιν, του έδωσε την Ουκρανία. Ο Μπάιντεν είναι ένας τρελός, διανοητικά ανάπηρος, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σύρει την ανθρωπότητα στην κόλαση. Είναι το όνειδο στον ΗΠΑ. Μπορεί να απομένουν ακόμα 8 μήνες μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, όμως οι κατά τα φαινόμενα μονομάχοι ανεβάζουν τους τόνους εν ώψη της μεγάλης βραδιάς, σε μια σκληρή προεκλογική μάχη με διακύβευμα μια θέση στο Οβάλ Γραφείο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τελετή των βραβείων Όσκαρ, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς παγκοσμίως. Και πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν πώς και πώς για να τα παρακολουθήσουν. Γυμνοί άντρες επί σκηνής, απρόσμενα φιλιά, αμήχανες τούμπες και η σέλφι που έσπασε κάθε ρεκόρ στα social media, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων των επικών στιγμών των βραβείων Όσκαρ που έχουν γράψει ιστορία. Λαμπεροί πρωταγωνιστές και εκλεκτοί καλεσμένοι, μεγάλοι νικητές και μεγάλοι ετημένοι, έγλυκοι κλειδί αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν εδώ και 96 χρόνια τις τελετές απονομής των βραβείων Όσκαρ. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν επικές γκάφες, απρόσμενα λάθη αλλά και σουρεάλ περιστατικά. Επισοδιακή ήταν τελετή των βραβείων Όσκαρ με τον παρουσιαστή Chris Rock να κάνει ένα κακόγουστο αστείο με το ξυρισμένο κεφάλι της σύζυγου του Will Smith, η οποία πάσχει από αλλοπικία, κάτι που ο οσκαρικός τοπιός δεν πήρε και πολύ καλά όπως φάνηκε. Oh, wow! Will Smith just smacked the shit out of me. That was the greatest night in the history of television. Okay. Η Faye Dunaway και ο Warren Beatty παρουσιάζουν τον νικητή στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. La La Land.
Ryan Gosling και Emma Stone μαζί με τους υπόλοιπους τελεστές ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν το χρυσό αγαλματίδιο. Η χαρά τους όμως δεν κρατάει πολύ και τα χαμόγελα όλων παγώνουν. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Χαρούμενη και λαμπερή, η ταλεντούχα Jennifer Lawrence ανεβαίνει στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στον Οδηγό Αισιοδοξίας, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και σκοντάφτει. Ο Hugh Jackman δίνει χέρι βοηθείας και ήδη αντιμετωπίζει με χιούμορ και αξιοπρέπεια την επική τούμπα. Λίγο πριν παραλάβει το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον πιανίστα, ο θερμόμυος Έντριν Μπρόντι φυλά τη Χάλι Μπέρι στη σκηνή αφήνοντας άφωνο το ακροατήριο. And the Oscar goes to... Ρομπέρτο! Ο Ρομπέρτο Μπενίνι κερδίζει το χρυσό αγαλματίδιο καλύτερης ερμηνείας για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Αυθόρμητα και μην μπορώντας να συγκρατήσει τη χαρά του, καβαλάει τα καθίσματα για να φτάσει στη σκηνή, χρησιμοποιώντας έως και τον νόμο του Στίβεν Σπίλμπεργκ για να μη σοριαστεί. Ο Βρετανός τοπίος David Niven ήταν έτοιμος για την παρουσίαση ενός βραβείου. Εντελώς από το πουθενά, ο φακός συνέλαβε έναν άντρα να τρέχει γυμνός από πίσω. Probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings. Ωστόσο, η λάμψη των Όσκαρ δεν μπορεί να επισκιαστεί από ευτράπελα περιστατικά, απρόσμενα γεγονότα αλλά και αμήχανες στιγμές. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής απονομής των Όσκαρ έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, πυρετόδες είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, κυρίες και κύριοι. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα. Βάσο, δεν ξέρω αν θα δούμε φέτος αντίστοιχες επικές στιγμές όπως είδαμε στο βίντεο. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι θα κλέψουν την παράσταση οι λαμπερές παρουσίες. Τα φορέματα, τα κοσμήματα πολλά. Τα κοσμήματα, ας μείνουμε κυρίως σε αυτό, καθώς τα διαμάντια από ό,τι φαίνεται και πολλοί άλλοι πολύτιμοι λίθοι θα λάμψουν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ την Κυριακή, στην φανταστερή τελετή του Hollywood που θεωρείται ως η κλιμάκωση της ποιότητας των βραβείων και η μεγαλύτερη επίδειξη πολυτελούς μόδας και κοσμημάτων. Να σου πω πως η Tiffany & Co. είναι ένας από τους πολλούς οίκους κοσμημάτων που θα ντύσουν τους πρωταγωνιστές με λαμπερά περιδέρια, σκουλαρίκια, καρφίτσες και άλλα κομμάτια, δανείζοντας τους πολύτιμα αντικείμενα στις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα να σου πω πως σύμφωνα με την γεμολόγο Victoria Reynolds, τα μεγάλα σκουλαρίκια ουσιαστικά θα είναι και η απόλυτη τάση φέτος στο κόκκινο χαλί. Η υποψήφια για Όσκαρ Emily Blunt φόρεσε ένα διαμαντένιο κολλιέ, είναι το συγκεκριμένο, με φύλλα χρυσού 18 καρατίων και σκουλαρίκια. Είναι του σχεδιαστή Ζαν Σλιμπριζέ στην τελετή απονομή των χρυσών σφαιρών. Δεν το λες και πολύ φθηνό αυτό, όπως το έβλεπα τουλάχιστον. Κοίταξε, Βασίλη, ό,τι έχει διαμάντι, καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει, για τα Όσκαρ πάνε, το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά πολύ ωραία σχέδια, τα οποία κατά κύριο λόγο βλέπεις ότι έχουν διαμάντια σε σχήμα κόκορα, σε διάφορα άλλα σχήματα ζώων. Ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία θα κλέψουν την παράσταση θα είναι κατά κύριο λόγο τα διαμάντια και πιο πολύ συνήθως σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Και σκουλαρίκια και περιδέρια και κολιέ και βραχιόλια. Εδώ πέρα βλέπουμε χαρακτηριστικά και σε χρυσό και σε ασήμι. Έτσι, πολύ μεγάλης αξίας. Θέλω να σου πω πως ουσιαστικά θα τρέμουν και οι ίδιοι, φαντάζομαι, επί σκηνής φορώντας τα συγκεκριμένα. Εντάξει, θα τα διαφημίζουν κιόλας. Και αυτό νομίζω, ότι είναι και ο λόγος που θα τα φορέσουν και τα δίνουν και οι εταιρείες. Πάντως, Βάσο, οι υποψήφοι, ή μάλλον κάποιοι από τους υποψήφιους, που μπορεί να μην πάρουν βραβείο Όσκαρ, αλλά. Δεν φαίνεται πως θα φύγουν με άδεια τα χέρια από τη νύχτα των βραβείων. Ακριβώς. Περιμένουν κάτι άλλο πως και πως. Τι είναι αυτό? Είναι τα goodie bags. Δηλαδή είναι κάποιες τσάντες με δώρα που θα λάβουν κατά την άφηξή τους στο Dolby Theater του Los Angeles και η αξία τους, μάλιστα να σου πω, κρατήσου καλά, φτάνει τα $170,000. Κάθε ένας θα πάρει τσάντα με $170,000. Θα πάρουν μόνο 25, εκ των οποίων περισσότεροι δηλαδή θα είναι και υποψήφοι για Όσκαρ. Έτσι, είτε ερμηνείας, είτε σκηνοθεσίας, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά η κάθε
κάθε τσάντα θα είναι αξίας 170.000 δολαρίων. Ναι, πολύ σωστά, και θα περιλαμβάνει αντικείμενα 60 περίπου σε αριθμό, μεταξύ των οποίων θα είναι προϊόντα ομορφιάς και καλλιντικά, λιχουδιές και τροφές για τα κατοικίδια τους, αλλά και ταξίδια, με το πιο ακριβό να είναι ένα ταξίδι 50.000 δολαρίων σε ένα πολυτελές σαλέ Βασίλη που αλλού στις Ελβετικές Άλπες. Εντάξει, υποψήφοι ήταν που δεν πήραν βραβείο, άρα τους αξίζει νομίζω και ένα πολύ μεγάλο δώρο. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι, viral έχει γίνει ο καυγάς του έκτοτου πρίγκιπα της Αλβανίας Λέκα με την πρώην σύζυγό του, με βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου. Με μηνύς απειλή ιταλικό περιοδικό influencer Chiara Ferrari, που στο εξώφυλλό του την παρουσιάζει σαν τζόκερ. Ενώ ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρούμπερτ Μέρντοχ, που σε λίγες μέρες κλείνει τα 93, παντρεύεται για πέμπτη φορά την πρώην πεθερά του Ρώσου Μεγιστάνα, Ρωμάνα Αμπράμοβιτς. I don't believe that the people who read the Times are any better than the people who read the Sun. I just believe they're different. Πεισματάρι, αποφασιστικό, τολμηρό και θρασί έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ο Ιθαλής Ρούπερτ Μέρντοχ. He never stops working. This is a man with no hobbies. No, he never goes to the theater, hates the opera. Ο πιο ισχυρός καπετάνιος στον παγκόσμιο χάρτη των μίντια ντύνεται για πέμπτη φορά γαμπρός στα 93 του χρόνια. Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης αραβωνιάστηκε την 67χρονη σύντροφό του Ελένα Ζούκοβα. Αφορμή για τη γνωριμία τους μια οικογενειακή συγκέντρωση που διοργανώθηκε από την τρίτη πρώην σύζυγο του Μέρντοχ, τη διακεκριμένη μοριακή βιολόγο Wendy Degg. Η οικοητευτική επιστήμονας υπήρξε στο παρελθόν πεθερά του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. I have busy, very busy days and it keeps me stimulated, keeps me curious. That's the way to stay young. Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου ανακοίνωσε μάλιστα πως έχουν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για τον γάμο που θα γίνει τον Ιούνιο στην έπαυλη του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει αποκτήσει 6 παιδιά από τους προηγούμενους 4 γάμους του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο παρέδωσε τα ηνία των επιχειρήσεών του στον 52χρονο γιο του Λάχναν Μέρντοχ. Άστραψε και βρόντιξε η γνωστή influencer Chiara Ferrani βλέποντας το τελευταίο εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού L'Espresso. Το περιοδικό, σε μια προσπάθειά του να αποδομήσει την εικόνα της, αποφάσισε να επεξεργαστεί η φωτογραφία της ώστε να την κάνει να μοιάζει με Τζόκερ. Το άρθρο τυκλοφορείται ως «Η σκοτεινή πλευρά της Chiara». Impugnerò il provvedimento della GCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore, in buona fede, è stato legare con la comunicazione un'attività commerciale a una di solidarietà. Ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιριών, μια ατελείωτη σειρά από μερίδια μετοχών, με ιδιαίτερους εταίρους, μάνατζερ υποέρευνα και εργαζόμενους με χαμηλές απολαβές, η influencer ηγείται μιας αυτοκρατορίας όπου η διαφάνεια δεν αποτελεί συνήθεια. Η γνωστή influencer προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας μάλιστα χρηματική αποζημίωση. Πρόσφατα η Ιταλίδα Καλονί ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον rap τραγουδιστή Fendez, ο οποίος πάντως την στηρίζει και απαντώντας για λογαριασμό της, ανήρτησε μια φωτογραφία του εκδότη Ντονάτο Αματούρο να μοιάζει με Τζόκερ. Σε εμπελάδες μπήκε η έκπτωτη βασιλική οικογένεια της Αλβανίας. Πρωταγωνιστές ο πρίγκιπας Λέκα ο δεύτερος και η πρώην σύζυγός του Ελία και ο πατέρας της. Βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει το πρώην ζευγάρι να τσακώνεται. Η 41χρονη Ελία ισχυρίστηκε ότι απλώς ήθελε να τερματίσει τον καυγά ανάμεσα στον πρώην σύζυγό της και τον πατέρα της. Το έκπτωτο παλάτι σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η διαρροή του βίντεο έγινε από την αστυνομία, καθώς το βίντεο το είχε καταθέσει ο Λέκα ως αποδεικτικό στοιχείο. Οι δύο πρώην σύζυγοι προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, έρχεται μια διαφορετική εκπομπή απόψε. Το Action 24 τιμά την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Γι' αυτό σε ελάχιστα λεπτά θα είναι μαζί σας τρεις εξαιρετικές συνάδελφοι, η Ιωάννα Βάσου, η Ντόρα Κοτροκόη και η Άννα Λιβαθινού, με καλεσμένες γυναίκες που πρωταγωνιστούν όχι μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά. Στις 9 μην χάσετε ένα ακόμα σπαρταριστό Μίτσι Βάρ και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημητρητάκη. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.